Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή τώρα θα κλείσει με δύο καλούς μου φίλους, με τον Ανδρέα και τον Γιώργο, τους οποίους γνώρισα μέσα από την εκπομπή Ήρωες εδώ στην Κρήτη TV. Είναι δύο παιδιά που το σκοτάδι το βλέπουν με το δικό τους χρώμα και πιστέψτε με ότι είναι το πιο φωτεινό χρώμα, το πιο ξεχωριστό χρώμα και είναι δύο ήρωες, δύο φίλοι μου, που και τώρα, σε λίγα δευτερόλεπτα, θα στείλουν το δικό τους μήνυμα ζωής. Σε όλους εμάς που διαμαρτυρόμαστε γιατί φοράμε μάσκα και μας ενοχλεί, σε όλους εμάς που μείναμε 2-3 μήνες σπίτι και μας φάνηκε κάτι γιγαντιαίο και κάτι πάρα πολύ δύσκολο, αυτά τα παιδιά, ο Γιώργος και ο Ανδρέας, με ακούτε, παιδιά? Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε. Είχαμε δώσει την υπόσχεση ότι εμείς οι τρεις δεν θα χαθούμε, ότι εμείς οι τρεις θα ξαναβρεθούμε, ότι μας ενώνουν πάρα πολλά και ότι κάθε μέρα θα προσπαθούσα να σας μοιάσω και να μπω στα δικά σας πολυόμορφα συναισθήματα που μας χαρίζετε απλόχερα. Δύο παιδιά με προβλήματα όρασης που το σκοτάδι είναι το πιο φωτεινό χρώμα. Λοιπόν, μου είπατε ότι στο τηλέφωνο θα μου αφιερώσετε ένα τραγούδι, σωστά? Ναι, ναι. Ο Ανδρέας παίζει μπουζούκι και ο Γιωργάρας παίζει πιάνο. Σε ποιο τραγούδι καταλήξατε? Λοιπόν, σκεφτήκαμε πολύ και επιλέξαμε να πούμε ένα τραγούδι που, παρόλο δεν είναι γνωστό, πιστεύουμε πως είναι ωραίο. Ναι. Γιατί πρώτον είναι παλιό και δεύτερον είναι ένα ρεμπέτικο το οποίο αγνοεί το συνθέτης. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι έχει μεγάλο νόημα και η μουσική του είναι καταπληκτική. Και λέγεται «Θεέ μου μεγαλοδύναμη». Αυτό θα σας παίξουμε σήμερα. Πάμε. Με ακούτε, παιδιά, Γιώργο, Ανδρέα? Λοιπόν, θα κλείσουμε τώρα με μια άλλη παραγγελιά. Θα μου πείτε καταρχάς εάν σας προβλημάτισε κάτι κατά την περίοδο της πανδημίας. Γιώργο, να ξεκινήσω από σένα. Εντάξει, εμένα με προβλημάτισε ότι... Εντάξει, η αλήθεια ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα, εντάξει. Αλλά δεν είχα και τόσο μεγάλο πρόβλημα, μόνο ότι δεν μπορούσα να βγω πολύ συχνά έξω λόγω της κατάστασης. Ποδήλατο κάνεις ή το έχεις σταματήσει? Όχι, όχι, το έχω σταματήσει λόγω κορονοϊού. Το έχεις σταματήσει. Η μάσκα σε πειράζει στο πρόσωπο όταν βγαίνεις από το σπίτι? Εντάξει, όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Ανδρέα, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά σου κατά τη διάρκεια της πανδημίας? Εμένα προσωπικά δεν με φόβησε ούτε η πανδημία, εντάξει, φυσικά ανησύχησα κτλ. Αλλά σε πρώτη βάση αυτό που με ανησυχούσε και με προβλημάτιζε είναι ότι χάθηκαν πάρα πολλούς ανθρώπους που θα είχα επαφή τη διάρκεια της καραντίνας, ότι απομονωθήκαμε, ότι χρειάζεται προς το παρόν να κρατήσουμε κάποιες αποστάσεις, κάποιες επιφυλάξεις. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως είναι για το καλό μας και όσον αφορά τη μάσκα τώρα, αν είναι ανάγκη να φορέσουμε τη μάσκα για να συνεχίσουμε τη ζωή μας φυσιολογικά, τι να κάνουμε, θα τη φορέσουμε.
Το πιο σπουδαίο πράγμα στη ζωή, Ανδρέα, ποιο είναι? Εξαρτάται, αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι είναι η αισιοδοξία και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Γιώργο, το πιο όμορφο πράγμα ποιο είναι? Εγώ το πιο όμορφο πράγμα πιστεύω... Όχι πιστεύω μάλλον, συμφωνώ με τον Αντρέα. Η ελπίδα. Ελπίδα. Γιατί όλοι μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Λοιπόν, να κλείσουμε με Μητροπάνο τώρα ένα ρεφρέν έτσι, ναι, δύο πενιές. Και να πούμε ένα καλό βράδυ. Βεβαίως. Πάμε. Πάμε τη Ρόζα. Πάμε, πάμε, πάμε γρήγορα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ανδρέα και τον Γιώργο, στον Γιώργο και τον Ανδρέα και στους γονείς αυτών των παιδιών. Και θα τα ξαναπούμε. Οι φίλοι δεν χάνονται, σωστά? Εννοείται.